Πέτε, αυτό το κορίτσι το έχω στην καρδιά μου. Είναι ένα καλό παιδί, πάνγλικο, μελένιο. Χαίρομαι για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στη ζωή της και ακόμα και για το νέο της ρόλο, ο οποίος δεν το έχω δει, το διάβασα όμως και με ιντρίγκαρε μέχρι και αυτό. Βάσου, Βασούλα μου, γλυκιά αγαπημένη, γειτονοπούλα μου. Τι γίνεται? Κοριτσάκι μου. Τι κάνετε? Καλώς ήρθες, βρε. Καλώς σας βρήκα. Καλά, μας έχεις κάνει καταπληκτικές γνωριμίες με το φίλο μας πια. Έχει κοντεύει να γίνει κολλητός μας με τα λάδια τα φανταστικά από την Κρήτη. Αυτά είναι. Να τα λέμε και αυτά. Τα καλά τα προϊόντα, να λέγω. Τα πολύ καλά, τα καλύτερα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου. Πώς ήταν η περσινή χρονιά που κι εσύ κάθισες για πρώτη φορά λίγο ήσυχα σπίτι σου? Καλά ήταν, Άντε τώρα. Βγήκαμε για δουλειά ξανά. Ξεκουράστηκες ή κουράστηκες? Θέλω να πω, σου έλειψε η καθημερινότητα της αγαπημένης μας εργασίας? Μου έλειψε, αλλά πέρασα και καλά. Καλά, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Πέρασε και καλά. Η μικρή, τώρα που ξαναξεκίνησες γυρίσματα και τρεξίματα, ενώ πέρσι πραγματικά σε ευχαριστήθηκε και λέω η δικιά σου, γιατί εγώ το είδα τον πρώτο καιρό στο σπίτι μου. Εσένα, η δικιά σου που είναι μία και σε έχει μία, δεν σου είπε πού πας, μανούλα? Βέβαια, μου λέει, τι, γιατί θα πας, αφού είπες δεν θα δουλέψεις. Λέω, πέρασε η χρονιά που είπαμε ότι δεν θα δουλέψω. Πόσες ώρες θα δουλεύεις, πόσο κοντά είναι η δουλειά σου, είναι πιο κοντά όταν είμαι στο σχολείο ή όταν είμαι στο σπίτι? Λέω, Εύα, τι διαπραγματεύσεις είναι αυτές, παιδί μου? Τι ώρα θα γυρίσεις? Και ήρθα να δει μια φίλη της και μου λέει, δεν θα πάω στη φίλη μου. Γιατί? Γιατί θέλω να σε δω, δεν σε χορταίνω. Έλα μωρέ το πουλάκι μου. Λέω, τι είναι αυτά τα τρυφερούδια πια? Ναι, το πρωί τσακωνόμαστε για τα ρούχα, δεν αποφασίζει τα βάλει. Το μεσημέρι αγαπιόμαστε πάλι. Είναι αυτά τα ωραία, τα πιπεράτα της μωμάς. Μοναδικά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, σου έχουμε ετοιμάσει ένα υπέροχο βίντεο. Με πολύ αγάπη και έχουμε χρησιμοποιήσει και κάποια πραγματάκια από αυτά που κατά καιρούς έχεις πει συνεντεύξεις, όπως ας πούμε έλεγα πως δεν θα κάνω αυτό, το έκανα. Έλεγα πως δεν θα κάνω εκείνο, το έκανα και αυτό. Είπα πως δεν θα κάνω το παρόν, θα και αυτό. Είναι από αυτά που έχουν ενδιαφέρον, παιδί μου, στη ζωή, γιατί αυτό είναι η ζωή. Μας ξαφνιάζει. Πάμε να τη δούμε. Αγχώδης, ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα, νευρική, φωνακλού, ανασφαλής και ενοχική. Όλα αυτά είναι επίθετα που κατά καιρούς η Βάσο Λασκαράκη έχει χρησιμοποιήσει στις συνεντεύξεις της για να περιγράψει τον εαυτό της. Ακόμα και πράγματα ή χαρακτηριστικά της πολύ προφανή, για παράδειγμα το πόσο όμορφη είναι, και αυτά καμιά φορά έχει την τάση να τα υποβαθμίζει, λέγοντας πως δεν ήταν ποτέ η ωραία του σχολείου. Ή πως εκνευρίζεται λίγο με τις φωτογραφίες όπου χαμογελάει, γιατί θεωρεί πως δεν έχει ιδιαίτερη φωτογένεια. Η ακατανόητη για τους άλλους ανασφάλειά της, ή μάλλον και αυτή, είναι ένας από τους λόγους που μέχρι σήμερα αρνείται να παρουσιάσει κάποια εκπομπή στην τηλεόραση, παρότι όπως ομολογεί δέχεται πολλές σχετικές προτάσεις κάθε χρόνο. Κάποιες μάλιστα αρκετά δελεαστικές. Με φοβίζει, έχει πει, το να είμαι τόσες ώρες ο εαυτός μου. Το να είμαι σε μια εκπομπή και να εκτίθεμαι εγώ και όλο μου το είναι. Δεν ξέρω αν είμαι διατεθειμένη να με περιμένω στη γωνία και να με κρίνει ο καθένας, σύμφωνα με το κοντό του και το μακρύ του. Η ειρωνία στη δική της περίπτωση είναι πως όλα αυτά που την αγχώνουν γερή δραματική στόφα, όπως απέδειξε σε πιο απαιτητικούς ρόλους όπως τη σειρά «Έρωτας μετά». Κάποτε έλεγα «Δεν θα πάω ποτέ στην Αθήνα να δουλέψω». Ήρθα στην Αθήνα. Έλεγα «Ποτέ δεν θα κάνω τηλεόραση». Έκανα τηλεόραση. Είχα την ψευδέστηση πως θα κάνω μόνο θέατρο. Αυτά τα αφοριστικά, τα τόσο βλακώδη, γιατί ένας ηθοποιός πρέπει εν δυνάμει να μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα. Αλλά εν τέλει δεν έκανα μόνο θέατρο. Γενικά, ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Όσα ποτέ είπα, μετά τα λούστηκα, δήλωσε το 2019 στο περιοδικό Downtown. Και στην προσωπική της ζωή πάνω κάτω συνέβη το ίδιο. Παρότι πίστευε μόλι της την καρδιά στο για πάντα, ανακάλυψε πως μπορεί να επιβιώσει μετά από κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν ευθυγιαστικά και πρόωρα. Και πως τίποτα πραγματικά δεν τελειώνει ή δεν χάνεται. Απλώς αλλάζει σχήμα. Μερικές φορές τα πράγματα σε πάνε εδώ ή εκεί από μόνο τους. Αλλά στην επόμενη στροφή μπορεί να σε περιμένει μια υπέροχη ευκαιρία, ένας άλλος άνθρωπος και ένας νέος δρόμος. Τώρα πια δεν αποκλείει τίποτα. Μητέρα πάλι φέτος, αλλά μόνο στα ψέματα, ενός μωρού που βρίσκεται σε ξένα χέρια στη νέα σειρά της ΕΡΤ, αφήνει πια όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Να περάσει η ζωή, να την εκπλήξει και πάλι. Δεν νομίζω ότι έχω τελειώσει με τη μητρότητα, δήλωσε πριν λίγους μήνες το Πάμε Δανάη. Αλλά δεν ξέρεις η φύση τι θα αποφασίσει. Δεν είναι κάτι που δεν το σκέφτομαι ή δεν με αφορά. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Και αν είναι να έρθει, θα έρθει. Τώρα, πραγματικά, εδώ το έχω, θα το ρωτήσω. Αυτό που τη ρωτούσα την ώρα που τέλειωσε το βίντεο και μας πιάσετε στο τέλος.
Τη ρώτησε αν πιστεύει ότι ο άνθρωπός της, ότι ο σύντροφός της, ο Λευτέρης, είναι ο άνθρωπός της, γιατί είναι η συγκεκριμένη στιγμή, τώρα που και αυτή είναι σε αυτή τη φάση, έχει κάνει μια αλφα διαδρομή στη ζωή της γενικότερα, ή αν τον είχε γνωρίσει δηλαδή πριν από 15 χρόνια, θα ήταν και πάλι ο άνθρωπός σου? Δεν ξέρω, νομίζω ότι οι άνθρωποι συναντιούνται τις στιγμές που πρέπει να συναντηθούν. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει τυχαία. Δεν ξέρω, δεν είμαι άνθρωπος που λέω το κάρμα και αυτά, αλλά μερικές φορές τα πράγματα με οδηγούν εκεί, γιατί μου το δείχνει ζωή. Μου το δείχνει ζωή ότι λέω, πώς θα ήταν αν συναντιόμασταν 10 χρόνια πριν, 15 ή 5 χρόνια μετά. Mm. Ή αν εγώ είχα αυτό το κράτημα που έλεγα στην αρχή, όχ, μήπως, δεν ξέρω. Και... όλα ένα μήπως. Ναι, όλα ένα μήπως. Όταν το άφησες έτσι να πάρει, λες, αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή, αυτός ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή για να ξανανοίξει ένας κύκλος από την αρχή. Ήσουν όμως τότε έτοιμη, τώρα δηλαδή που έχει περάσει ο καιρός και μπορώ κι εγώ πιο άνετα να μιλάω μαζί σου εντός τηλεόρασης, γιατί εκτός τα λέγαμε, ήσουν έτοιμη, γιατί πραγματικά εγώ ξαφνιάστηκα πολύ ευχάριστα όταν σε είδα να προχωράς έτσι, γιατί μέχρι τότε δεν αισθανόμουν ότι... δηλαδή ότι ακόμα είχες αυτές τις σκέψεις, τις δεύτερες, τις τρίτες, τις πέμπτες. Τις είχα. Τα πάντα. Το παιδί μου, το ένα, το άλλο, ναι, το παράλληλο, όλα. Δεν ξέρω αν ήμουν έτοιμη. Τότε θεωρούσα ότι δεν ήμουν έτοιμη. Είχα πολλές ανασφάλειες, πολλά αγωνίες. Μήπως, πολλές είχες. Πολλές αγωνίες. Πολλές, δεν κοιμόμουν. Όλα μου φαινόντουσαν ύποπτα εμένα. Ότι μήπως αυτό και μήπως τώρα όχι. Και αν αυτό και τι, πού, ποιος, τι γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή έγινε αυτό το ότι θα τα αφήσω να με πάει, να με πάρει και ας με πάει. Και ας με πάρει και ας με σηκώσει. Ναι. Και ας γίνει και λάθος, αν είναι να γίνει, ναι, λάθος, αλλά τουλάχιστον... Νομίζω ότι όταν αποφασίζεις ότι τα λάθη πρέπει να συμβαίνουν για να σε πηγαίνουν παρακάτω και όχι για να τιμωρείς τον εαυτό σου, νομίζω ότι απελευθερώνεις από πολλά πράγματα. Να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα λάθη. Να τα κοιτάξεις και να πεις, εγώ κάνω αυτό το λάθος. Και τι θα κάνω τώρα, θα πεθάνω? Παρακάτω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχες φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου, μόνη σου, από μια φάση της ζωής σου και μετά, ότι τόσο που με φοβίζει να ξαναδοκιμάσω, προτιμώ να είμαι μόνη μου. Ναι, μια χαρά, βέβαια. Είμαι, έχω τη δουλειά μου, έχω το παιδί μου, έχω τους φίλους μου, την καθημερινότητά μου. Βέβαια. Okay, θα λείπει και αυτό, αλλά μπορεί και να μην λείπει και τόσο. Εννοείται, εννοείται. Το είχα φανταστεί και ήμουνα και τέτοια ότι τώρα πάμε εδώ, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Δεν θα αναλωνόμαστε τώρα σε καταστάσεις που να δοκιμάσω, να κάνω. Δεν ήθελα να ξαναμπω σε διαδικασίες δοκιμών και πειραματισμών και μου φαινότανε μια ταλαιπωρία τέρμονη, δεν είναι, όχι. Αυτό βρίσκει, το έχω συζητήσει με πολλές γυναίκες στη φάση που είναι μόνες τους για μια περίοδο αρκετά μεγάλη. Ότι πού από τώρα, πού να βγω, πώς, πού από πάλι από την αρχή, δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Και ποιος και πού να βρεθεί και τι πάλι, ραντεβουδάκια και σούξου μουξου να γνωριστούμε και όλα αυτά. Mm. Που και αυτά βέβαια, όταν έτσι τα ζεις, έχουν τη χάρη τους. Καλά, εννοείται, αυτά έχουν τη χάρη τους. Αυτά έχουν τη χάρη τους, έτσι. Δηλαδή τώρα να ρωτιέμαι, συνεχίζετε να κάνετε αυτά τα μικρά ωραία ταξιδάκια γύρω-γύρω που κάνατε με τον Λευτέρη? Καλά, εντάξει, τώρα με τον κορονοϊό λίγο... Εντάξει, ο κορονοϊός μας πήγε όλους μας πίσω, αλλά... Τα σχεδιάζετε στο και στο μυαλό σας, γιατί εμείς όλα σχέδια είμαστε, δεν κουνιόμαστε βέβαια. Α, όχι. Εμείς κουνιόμαστε πολύ, δεν είναι. Εμείς μπαίνουμε και στα μάξι και όπου μας βγάλει, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ, παρέα. Ωραία. Ναι. Εμείς πάντα λέμε να κάνουμε αυτό. Εδώ εμείς πήγαμε ταξίδι με τα παιδιά στο εξωτερικό, μπήκαμε σε ένα μάξι και τους είχα κάθε μέρα άλλη πόλη, άλλο ξενοδοχείο. Ξύπνησε η κόρη μια μέρα και έκλαιγε, θέλω στα ντόνατς. Της λέω, αυτό παιδί μου ήταν στην άλλη χώρα. Μου λέει, αφού χθες ήμασταν εκεί, παιδί μου, της λέω, είμαστε στην Αυστρία, δεν είμαστε στη Γερμανία. Και να κλαίει στο κάτω, στο μπουφέ. Έκανες τέτοιο ταξίδι? Ναι. Κάθε μέρες? 8 μέρες. Και κάθε μέρα ήσασταν σε άλλη χώρα? Ναι. Πώς πέρασες? Τέλεια. Εγώ ήμουν ταξίδια, δεν ήμουν και τίποτα άλλο. Και τα παιδιά τέλεια. Μια χαρά. Τα παιδιά προσαρμόζονται. Δεν έχει τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά τώρα ωραιότατα. Είδανε τα μέρη που έπρεπε να δουν. Προσαρμόζονται μέσα στο σύνολο της οικογένειας. Δεν λέω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και αρέσουν και στο Λευτέρη, είναι κάποιος τρόπος για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εξορμήσεις. Έχουμε κάνει και μόνοι μας αρκετά. Δηλαδή, πριν σκάσει ο κορονοϊός, νομίζω ότι είχαμε καταφέρει να γυρίσουμε παντού. Δηλαδή, μου σας έβλεπα, ανεβάζετε φωτογραφίες και έλεγα, καλά, αυτοί που ήταν στη Βαρσοβία βρέθηκαν. Ναι. Δηλαδή, έβλεπα κάτι μέρη που έλεγα, δεν έχω πάει ποτέ, θα ήθελα να πάω μια μέρα. Τι κάνουν αυτοί εκεί, πού πήγανε, ναι, πάλι? Ναι, εγώ καλά, όλη μέρα κάθομαι και κοιτάω έτσι και λέω, α, έχει μια πτήση, τέτοια αυτή, μήπως έχω κενό. Και λέω προχθές, Λευτέρη, δεν σου έλειψε ένα ταξίδι?
Όχι, μου λέει, κλείσει το κινητό. Μου λέει πάλι έξοδα. Του λέω, δεν ξέρω πού θα πάμε αύριο, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε ένα κενό. Μου λέει, πού θα το βρει το κενό αυτή τη στιγμή. Έχω 10 ώρες γυρίσματα και κομμάτια τα Σαββατοκύριακα. 10 ώρες γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από πότε? Ξεκίνησε γυρίσματα το καλοκαίρι. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για μια καινούργια σειρά στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, έτσι. Με ένα πολύ, πολύ. Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το κινήσετε το θέμα, γιατί εγώ προς το παρόν μόνο στα χαρτιά το έχω διαβάσει. Ναι, είναι λίγο. Έχει και το κωμικό, έχει και το δραματικό. Έχει έναν δραματικό πυρήνα ως βάση, το ότι είναι μια κοπέλα, η Τόνια, που τη κλέβει ο άντρας της, ο σύντροφός της μάλλον. Ποιος είναι ο σύντροφός της? Ο σύντροφός της είναι, σαν ηθοποιός, είναι ο Χρήστος ο Κοντογιώργης. Ναι. Είναι ένας Ρουμάνος στην καταγωγή, ο Φλωριάν, ο οποίος. Πήρε το παιδί γιατί έχει βλέψεις να το δώσει σε μια άλλη οικογένεια για υιοθεσία. Το παιδί. Το γεννήσαμε. Δικό σας παιδί. Αλλά αυτό ήταν πολύ λαμόγιο. Ναι. Και ήθελε να το πάρει το παιδί, δεν θέλει να μείνει με αυτήν πια μέσα στη φτώχεια. Και αυτό να δώσει το παιδί σε μια οικογένεια στην Ιταλία, να πάρει τα χρήματα και να γλιτώσει, να το δώσει για υιοθεσία. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Καταλήγει στην οικογένεια του Μπέζου το παιδί. Και το έχει ο γιος του Μπέζου, το παρουσιάζει σαν δικό του για να γλιτώσει το γάμο που θέλει να του κάνει ο πατέρας του, ο Γιάννης ο Μπέζος, με την κόρη του Γεράσιμου Σκιαδαρέση. Για να ενώσουν τις οικογένειες. Και έτσι κάπως είναι και δραματικό και κωμικό. Και τα δύο. Η γνώμη σου είναι ότι μια μητέρα όταν χάσει το παιδί της πριν το ζήσει, είναι ακριβώς, αισθάνεται τα ίδια ακριβώς συναισθήματα με το παιδί το οποίο το έχει ζήσει έστω και ένα μήνα μαζί της? Τώρα δεν ξέρω, γιατί δεν αυτά όχι, είναι... Και δεν είναι και το θέμα του σεναρίου, αλλά σου λέω το διάβασα και λέω... Το κατάλαβα ότι το πάτε στο πιο κομμεντί, γιατί εσύ κάποια στιγμή θα πιάσεις δουλειά σε αυτό το σπίτι κτλ. Ναι. Ωραία, γιατί δύο όψεις έχει η ζωή. Πώς θα το δεις το έργο. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει λίγο το γυναικείο κομμάτι, ρε παιδί μου. Πώς μπορεί να το σκεφτεί μια γυναίκα που ξαφνικά γεννάει και χάνει το παιδί της παλιά. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που τα λέγανε και στο Πάμε Πακέτο, που κάποιες γυναίκες εδώ στην Ελλάδα, τώρα λέμε με την κατοχή. Τα χάμε, τους λέγανε, α, δεν το γέννησες ποτέ, ή πέθανε στη γέννα το παιδί. Και το παιδί βρισκόταν, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Ναι. Και μεγάλωνε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει νιώσει, αν είναι ακριβώς ο ίδιος πόνος ή οτιδήποτε συνέστημα μπορεί να νιώσει κανείς, αν έχει ζήσει έστω και σε μια αγκαλιά το παιδί της. Ναι. Ή σε καμία. Δεν ξέρω, είναι πολύ λεπτό και είναι και ένα θέμα που έχουμε. Πολλές φορές έχουμε διαφωνίες την ώρα που γυρίζουμε τις σκηνές. Γιατί εγώ λέω ότι ρε παιδιά, αυτό πώς να το δω, είμαι και μάνα. Και είναι κάπως ένα λεπτό θέμα. Και πάντα λέμε ότι παιδιά, εδώ κάνουμε τηλεόραση. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε έναν νατουραλισμό. Ότι προσπαθούμε να το δούμε και λίγο πιο κωμικά το όλο κόνσεπτ για να πάει παρακάτω η ιστορία. Είναι πολλές φορές αυτό που και εγώ μπορεί να δώσουμε λίγο μια δραματικότητα παραπάνω, γιατί λέμε είναι η μάνα που τη έχουν πάρει το παιδί, το έχει ζήσει 5 μήνες και τη το έχουν πάρει. Και απ' την άλλη λέμε ας το αντιμετωπίσουμε ότι η ζωή προχώρησε 10 μήνες, έχει στο νου της ότι αυτό το παιδί κάπου ζει, ότι δεν του έχει κάνει κακό ο πατέρας του, ότι κάπου ζει και ότι το ψάχνει να το βρει, άρα προχωράει με την ελπίδα ότι αναζητώ το παιδί μου, πάω παρακάτω και κάθε μέρα αναζητώ το παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι και μάνα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ καμιά φορά δηλαδή είναι αυτό που και κάνω έτσι, ναι. Δηλαδή θέλω να φύγει η σκέψη και να μην ξανάρθει. Καμιά φορά στις σκηνές προσπαθώ να κάνω αντίκρισμα. Ότι όταν έχω πετύχει έργο. Πάντα όμως που να έχει να κάνει με παιδιά, παιδί και κάτι, παιδί που τη το παίρνουν, παιδί που αρρωσταίνει, παιδί και κάτι, με έχω πιάσει ότι πολλές φορές μπορεί να αλλάξω και κανάλι γιατί δεν αντέχω αυτή την πίεση. Μπορεί όμως να έρχομαι από μια πιεστική περίοδο και δεν αντέχω άλλη πίεση. Νιώθω ότι με στεναχωρούν κάποια πράγματα και δεν μπορώ να τα δω, ούτε σε έργο. Όχι, και εγώ δεν μπορώ πια αυτά να τα βλέπω, τα καταθλιπτικά που αφορούν παιδιά, δεν μπορώ. Παλιότερα μπορεί να το βλέπα πιο ανέμελα, έτσι να έλεγα, όπου κοίτα να δεις τώρα, δεν μπορώ καθόλου. Τέλος πάντων, το έργο παρόλα αυτά είναι μη σας μπερδέψουμε, έτσι είπαμε, ναι, είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο ευχάριστο, κομεντί είναι, η έκβαση του φαντάζομαι καλή θα είναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Παίζουν και πάρα πολύ, πολύ ξεχωριστοί ηθοποιοί, ναι, όπως ο Γιάννης Μπέζος. Είναι καθημερινή σειρά, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι καθημερινή, στην ΕΡΤ κάθε μέρα στις 10 και παίζουμε και στις 2 σε επανάληψη το μεσημέρι. Παίζει ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Γεράσιμος ο Σκεδαρέσης, η Ρένια η Λουιζίδου, πάλι μαμά και κόρη. Έχουμε πει θα το πάμε περιοδία μετά. Εσύ με τη Λουιζίδου, μισό λεπτά εκεί ήσασταν, δεν χορτάσατε μαζί μου φαίνεται με όχι, το σόι 5-6 χρόνια. Ναι. Και ξανά μαζί. Και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πια είναι και ένας αυτοματισμός που γίνεται στις κινήσεις. Καθόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε αυτά τις Λορένια, δεν. Τα πράγματα χειροτερεύουν όπως βλέπεις. Δεν μπορούμε άλλο. Έχετε και άλλη οικειότητα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Έχουμε άλλη οικειότητα. Υπάρχει ένας κώδικας πια επικοινωνίας που δηλαδή κοιταζόμαστε και ή κάνουμε τις σκηνές πάρα πολύ εύκολα μεταξύ μας. Μας είναι πολύ εύκολο να γελάσουμε, να συγκινηθούμε. Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι από το 14 έχουμε περάσει 5 χρόνια κάθε μέρα μαζί, 10 ώρα. Και τώρα πια πάλι μαζί. Τι να πω, τελικά στην τηλεόραση και σε κάτι άλλο, προσεχώς.
Να τα, αυτά είναι. Θα σε έβλεπες. Δεν ξέρω, Ελένη. Άστα, θα τα πούμε αυτά οι δυο μας στο τηλέφωνο. Οι δυο μας θα τα πούμε όπως τα λέμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Βάσο μου. Και εγώ. Πολλά φιλιά στο Λευτέρη. Παιδιά, παρακαλώ κάποια στιγμή όμως, έτσι. Όλο λόγια είστε. Δίπλα, μια πόρτα. Τώρα που δεν θα μιλήσω. Τώρα, ειδικά που χειμωνιάζει, εμένα αυτές οι εποχές μου αρέσουν για μαζώματα μέσα στο σπίτι. Έτσι. Τώρα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, σε φιλώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθες, Βάσο. Εγώ ευχαριστώ.